Πράξεις, κεφάλαιον 21. Ως δε εγένετο αναχθήνει ημάς αποσπασθέντος απ' αυτόν, ευθυδρομήσαντες ήλθομεν εις την Κό, τη δε εξίσης την Ρόδον, κακήθεν εις Πάταρα. Και ευρώντες πλοίων διαπερώνης Φινίκιν επιβάντες ανοίχθημεν. Αναφανέντες δε την Κύπρον και καταλυπώντες αυτήν ευώνυμον εκπλέωμεν εις Συρίαν και κατήχθημεν εις Τύρον, εκεί σε γαρήν το πλοίον αποφορτιζόμενον των γόμων. Και ανευρώντες τους μαθητάς επεμείναμεν αυτού ημέρας επτά. Ήτινε στο Παύλο έλεγον δια του πνεύματος μη αναβαίνειν εις Ιεροσόλυμα. Ότε δε γένετο ημάς εξαρτήσε τας ημέρας, εξελθώντες επορευόμεθα προπεμπόντων ημάς πάντων συγγυνεξή και τέκνης, έως έξω της πόλεως, και θέντες τα γόνατα επί των Αγιαλών προσιυξάμεθα, και ασπασάμενοι αλλήλους επέβιωμεν εις το πλοίον, εκείνοι δε υπέστρεψαν εις τα ίδια. Ημείς δε των πλούν διανύσαντες από Τύρου κατηντήσαμεν εις Πτολεμαΐδα και ασπασάμενοι τους αδελφούς εμείναμεν ημέραν μίαν παρά αυτής. Τη δε επαύριον εξελθώντες ήλθομεν εις Κεσάριαν και εισελθώντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού όντως εκ των επτά εμείναμεν παρά αυτό. Τούτο δε ήσαν θυγατέρες Παρθένοι τέσσερες προφητεύουσε. Επιμενώντων δε ημών ημέρας πλοίους κατήλθε της από της Ιουδαίας προφήτης ονόματι Άγαβος. Και ελθόν προς ημάς και άρα στην ζώνην του Παύλου, δίσαστε αυτού τους πόδας και τα σχήρας, είπε. Τα δε λέγει το πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα ουέστην η ζώνη αυτή, ούτω δίσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι, και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών. Ως δε οικούσαμεν ταύτα, παρεκαλούμενοι μίστε και οι εντόπιοι του μη αναβαίνειν αυτόν εις Ιερουσαλήμ. Απεκρίθητε ο Παύλος. Τι πείτε κλαίοντες και συνθρύπτοντες μου την καρδίαν. Εγώ γαρού μόνον δε θύνε, αλλά και αποθανήν εις Ιερουσαλήμ ετοίμος έχω υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Μη πειθωμένου δε αυτού ησυχάσαμεν οι πόντες. Το θέλημα του Κυρίου γινέστο. Μετά δε τας ημέρας ταύτας επισκευασάμενοι ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ. Συνήλθον δε και των μαθητών από Κεσαρία συνημήν άγοντες παρόξενιστόμεν μνάσονι την νίκη Πρίο, αρχαίο μαθητή. Γενωμένον δε ημών εις Ιεροσόλυμα, ασμένος εδέξαντο ημάς οι αδελφοί. Τη δε επιούσι εισί ο Παύλος συνημήν προς Ιάκωβον, πάντεστε παρεγένοντο οι πρεσβύτεροι και ασπασάμενος αυτούς εξηγεί το καθέν έκαστον ον επίησεν ο Θεός εν της έθνεση, δια της διακονίας αυτού. Οι δε ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον, είπονται αυτό. Θεωρείς αδελφέ, πόσε μυριάδες εσύν Ιουδαίων των πεπιστευκότων, και πάντες ζηλωτέ του νόμου υπάρχουσι. Κατηχήθησαν δε περί σου, ότι αποστασίαν διδάσκεις από Μωυσαίος τους κατά τα έθνη πάντας Ιουδαίους, λέγον μη περιτέμνην αυτούς τα τέκνα μη δε της έθεσιν περιπατή. Τι ουνέστη. Πάντως διπλήθος συνελθήν, ακούσον δε γάρωτι ελίληθες. Τούτο ουν ποιήσον όσοι λέγομεν. Οι σύνημιν άνδρες τέσσερες ευχήν έχοντες αφ' εαυτών. Τούτους παραλαβών αγνίσθητης είναι αυτής, και δαπάνησον επ' αυτής να ξηρίσονται την κεφαλήν, και γνώση πάντες ότι όν κατήχυνται περί σου ουδέν εστίν, αλλά στοιχείς και αυτός των νόμων φυλάσσουν. Περί δε των πεπιστευκότων εθνών, ημείς επεστήλαμε κρίναντες μηδέν τι ούτων τηρήν αυτούς, ή μη φυλάσσεστε αυτούς, τότε ειδωλώθητον και το αίμα και πνικτών και πορνίαν. Τότε ο Παύλος, παραλαβών τους άνδρας τη εχωμένη ημέρα συναυτής αγνηστής εισίης των ιερών, διαγγέλων την εκπλήρωση των ημερών του αγνισμού, έως σου προσυνέχθη υπέρ ενός εκάστου αυτών η προσφορά. Ως δε έμελωνε επτά ημέρες συντελείστε, ή από της Ασίας Ιουδαίοι θεασάμενοι αυτών εν το ιερό, συνέχειον πάντα τον όχλων και επέβαλον τα σχήρας επ' αυτών κράζοντες. Άνδρες Ισραηλίτε βοηθείτε. Ούτως έστειν ο άνθρωπος, ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου, πάντας πανταχού διδάσκων. Έτειτε και Έλληνας εισήγαγεν εις το ιερόν και κι εκείνο και των Άγιων τόπων τούτων. Ήσαν γάρε ορακώτες τρόφιμων των Εφέσιων εν τη πόλη συν αυτών, όνε νόμιζον ότι εις το ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος. Εκινήθητε η πόλη όλη και εγένετο συνδρομή του λαού και επιλαβόμενη του Παύλου, ήλκον αυτόν έξω του ιερού και ευθέως εκλείστησαν εθύρε. Ζητούντον δε αυτόν αποκτήνε ανέβη φάση στο χιλιάρχο της Πύρης, ότι όλοι συγκέχεται η Ιερουσαλήμ. Ως εξ εαυτής παραλαβών στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραμεν επ' αυτούς. Οι δε ειδόντες των χιλίαρχων και του στρατιώτας επάυσαν το τύπτοντες των Παύλων.
Εγγύσας δε ο χιλίαρχος επελάβε το αυτού και εκέλευσε δε ηθήνε αλύσες ειδησί και επινθάνεται τι σανεί και τι έστιπε ποιηκός. Άλλοι δε άλλο τι ευώων εν το όχλο. Μη δυνάμενος δε γνώνε το ασφαλές δια των θόρυβων, εκέλευσεν άγιεσθεν αυτόν εις την παρεμβολήν. Ότε δε εγένετο επί τους αναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθε αυτόν υπό των στρατιωτών δια την βίαν του όχλου. Οικολούθηγαρ το πλήθος του λαού κράζων, έρε αυτόν. Μέλλοντε εισάγεσθε εις την παρεμβολήν ο Παύλος λέγει το χιλιάρχο. Ή εξεστήνει η πίντη προσέ, ο δέφη, ελληνιστή γινώσκης. Ού καρασί ή ο Αιγύπτιος, ο πρωτούτων των ημερών αναστατώσας και εξακαγώνει στην έρημον τους τετρακισχιλίους άνδρας των Σικαρίων. Είπε δε ο Παύλος. Εγώ άνθρωπος μένει μη ουδαίος Ταρσεύς, της κηλικίας ου ασίμου πόλεως πολίτης. Δέομαι δε σου, επίτρεψον μη λαλήσε προς τον λαόν. Επιτρέψαντος δε αυτού ο Παύλος, εστός επί των αναβαθμών κατέστησε τη χειρή το λαό. Πολλής δε συγγή γενωμένης, προσεφώνησε τη Εβραίδη διαλέκτο, λέγον.